Είμαι ο Μάριος Γιαννάκου, είμαι αθλητής υπεραποστάσεων και εξερευνητής. Το 2018 συμμετείχα στον αγώνα 150 χιλιόμετρων στην Αρκτική, όπου τερματίσαμε 14 άτομα από όλο τον κόσμο. Το Δεκέμβριο του 2018 συμμετείχα στο μεγαλύτερο υπερμαραθώνιο ερήμου στον κόσμο, μήκους 270 χιλιόμετρων στην έρημο Αλμαρμούμ, όπου ολοκληρώσαμε τον αγώνα 18 άτομα από όλο τον κόσμο. Και πέρσι το Φεβρουάριο συμμετείχα στον αγώνα 250 χιλιόμετρων στη ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής, όπου ολοκληρώσαμε την προσπάθεια 17 άτομα. Τον Οκτώβριο του 2020, μαζί με την φίλη μου την Ελευθερία Τόσιο, η οποία έχει κινητικά προβλήματα, ανεβήκαμε στην κορυφή του Ολύμπου. Μέχρι το 2014 ζύγιζα σχεδόν 145 κιλά, ήμουν δηλαδή 55 κιλά πάνω από αυτό που είμαι τώρα. Αποφασίσαμε τότε με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Σαπίδη να ανέβουμε για πρώτη φορά στον Όλυμπο και από τότε άρχισα σιγά σιγά να έχω περισσότερη επαφή με το βουνό, με την πεζοπορία και μετέπειτα με το τρέξιμο και τις υπεραποστάσεις. Το 2015 συμμετείχα στον πρώτο μου αγώνα, στον πρώτο υπερμαραθώνιο, μήκους 82 χιλιόμετρων, στην οροσειρά της Ροδόπης, ένα από τα πιο όμορφα μέρη προσωπικά στην Ευρώπη, με το Παρθένο δάσος Φρακτού. Είχα την τύχη να μεγαλώσω κιόλας, περνώντας την παιδική μου ηλικία στην Δράμα και να βιώσω την ομορφιά αυτού του τόσο μαγευτικού και ιδιαίτερου τόπου. Επομένως, μετά το 2015, συνέχισα την ενασχόλησή μου με τον υπερμαραθώνιο και με τις υπεραποστάσεις, συμμετέχοντας σε κάποιους από τους πιο δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία σε μια φάση της ζωής μου συνέβησαν. Αυτό που με παρακίνησε περισσότερο ήταν η περιπέτεια υγείας ενός φίλου μου του Αλέξανδρου, ο οποίος μου έδωσε το έναυσμα και το κίνητρο για να σηκωθώ και να κάνω τη δική μου προσπάθεια. Ο πρώτος μου υπερμαραθώνιος ήταν σε ηλικία 17 ετών, στις Πανελλαδικές. Για μένα υπερμαραθώνιο σημαίνει μια προσπάθεια η οποία απαιτεί υπομονή, κόπο, στοχοπροσήλωση και προσπάθεια. Επομένως, ήταν ο πρώτος μου υπερμαραθώνιος που ολοκλήρωσα με επιτυχία. Σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε αυτήν την φάση, θέλω να πω ότι η υπομονή είναι το πιο σημαντικό στοιχείο και συστατικό για την επιτυχία. Πολλές φορές θα έρθουν δύσκολες στιγμές, θα νομίσουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν ή ότι έχουν φτάσει στο πικ των δυνατοτήτων τους και της προσπάθειάς τους. Ωστόσο όμως, μέσα από την υπομονή και την στοχοπροσήλωση, είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουν τον δικό τους σκοπό και στόχο. Πάντα υπάρχουν οι αρνητικές και οι θετικές σκέψεις σε όλους τους ανθρώπους, νομίζω, και σε όλες τις προσπάθειες, ανεξαρτήτως αν έχει να κάνει με αγώνα ή κάποια άλλη επαγγελματική ή προσωπική προσπάθεια. Ωστόσο, προσωπικά προσπαθώ να εστιάζω στο θετικό, στις θετικές σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μου και μέσα από τη διαδικασία της νοερής απεικόνησης, δηλαδή ενός τερματισμού ή μιας επιτυχίας κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, βρίσκω το κίνητρο για να προχωράω εκεί που όλα μοιάζουν δύσκολα. Σίγουρα το 2014, όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στον αθλητισμό, δεν πίστευα ότι θα τρέξω ούτε 270 χιλιόμετρα σε έρημο, ούτε 150 χιλιόμετρα σε αρκτική, ούτε 250 χιλιόμετρα σε ζούγκλα. Ωστόσο, αυτό που μετράει πάντα για μένα είναι να κάνεις το πρώτο βήμα και να πορεύεσαι προς το μέρος το οποίο έχεις ονειρευτεί εσύ για τον εαυτό σου. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος και ένα παιδί δυσκολίες κατά τη διάρκεια της επίτευξης ενός ονείρου του. Προσωπικά για μένα μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε ότι κατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας είχα παραστάσεις από βουνά, από δάση, από εξορμήσεις με τους γονείς μου και την οικογένειά μου. Επομένως, το περιβάλλον αυτό ήταν πάρα πολύ οικείο για μένα και κάθε φορά που βρισκόμουν στο βουνό ή σε κάποιο δάσος ένιωθα ότι είμαι σπίτι μου. Το διάλειμμά μου ήταν όταν γυρνούσα πίσω στην πόλη. Επομένως, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ακραίο, απλώς κάνω κάτι το οποίο βρίσκεται μέσα στην φύση μου και πιστεύω στην φύση κάθε ανθρώπου το να βρίσκεται μέσα στο φυσικό του περιβάλλον που δεν είναι άλλο από ένα δάσος ή ένα βουνό. Σίγουρα ο φόβος είναι μέρος κάθε προσπάθειας και κάθε στόχου. Θα ήταν ανεύθυνο να πω ότι δεν φοβάμαι
μέσα στις προσπάθειες αυτές. Από εκεί και πέρα όμως η σωστή οργάνωση και η σωστή επιλογή ομάδας και η μελέτη των στοιχείων και των παραγόντων κάθε αγώνα και κάθε προσπάθειας μήνες πριν τους αγώνες ή τις αποστολές είναι αυτό το οποίο στην ουσία μετριάζει το φόβο και με κάνει να νιώθω πιο σίγουρος για τις προσπάθειες αυτές. Αρχικά πιστεύω ότι τίποτα στη ζωή ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει αν δεν έχει συνέπεια. Από εκεί και πέρα, σαν άνθρωπος προσωπικά χρειάζομαι και την ξεκούρασή μου, επομένως πάντα διαχωρίζω τον χρόνο σε περίοδο προετοιμασίας και περίοδο ξεκούρασης, γιατί η επιβάρυνση είναι πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά μετά τους αγώνες, γυρνώντας. Οι πληγές είναι πάρα πολλές και η οργανική ταλαιπωρία είναι επίσης πάρα πολύ υψηλή. Επομένως, ένα καθημερινό πρόγραμμα προετοιμασίας, σίγουρα ξεκινάω πάρα πολύ νωρίς τη μέρα μου. Σηκώνομαι 5.30 ώρα το πρωί, θα κάνω την πρώτη προπόνηση, στη συνέχεια θα κάτσω στο λάπτοπ για να δουλέψω μέχρι αργά το απόγευμα. Ενδεχομένως ίσως κάνω και μία δεύτερη προπόνηση και στη συνέχεια θα περάσω χρόνο με τον άνθρωπό μου ή με τους φίλους μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η ισορροπία σε μία καθημερινότητα και σε έναν άνθρωπο. Σίγουρα στερεί σε κάποια πράγματα, το να στερεί σε 2 ώρες από τον ύπνο σου είναι μία στέρηση και πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο το να βάλεις τον εαυτό σου σε μία τέτοια διαδικασία μόνος σου, χωρίς να έχεις κάποιον να επιβληθεί εκείνη την ώρα. Όμως για μένα είναι το μεγαλύτερο κέρδος αυτό, το να βάλεις τον εαυτό σε μια διαδικασία, να είναι υπεύθυνος και συνεπής απέναντι σε έναν στόχο που έχεις βάλει εσύ. Την ελευθερία την γνώρισα μέσα από μια κοινή μας φίλη, την Θοδώρα. Η ελευθερία μου εξέφρασε ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να ανέβει στον Όλυμπο. Ανταλλάξαμε κινητά και 2 μέρες αργότερα την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι έχει οργανωθεί μια ομάδα και ότι αν το θέλει ακόμα μπορούμε να επιχειρήσουμε την ανάβασή μας στην κορυφή της Ελλάδος. Η ελευθερία για μένα ήταν ίσως η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης μέχρι σήμερα, γιατί φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει παραστάσεις από γκρεμούς, χαράδρες ή αναρχητικά σημεία, δεν δίστασε καθόλου κατά τη διάρκεια της διαδρομής και παρά τις όποιες προβλέψεις, γιατί δεν είχαμε και τον καλύτερο καιρό και οι συνθήκες δεν ήταν πάρα πολύ καλές, έδειξε πάρα πολύ μεγάλη στοχοπροσήλωση και δύναμη για να φτάσουμε στην κορυφή της Ελλάδος. Η συνολική διαδικασία κράτησε σχεδόν 6 ώρες και νομίζω ότι ήταν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές μου ως σήμερα. Θεωρώ ότι η υγεία είναι και η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Κάθε φορά που κατεβαίνω σε κάποιον αγώνα, κατεβαίνω επειδή έχω προετοιμαστεί σωστά. Σίγουρα η ψυχή και η πνευματική δύναμη είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν φτάνει. Επομένως, η προετοιμασία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και επίσης πολλές φορές, επειδή δεν εξαρτάται πάντα από τις δικές μας δυνάμεις ή όποια προσπάθεια, αλλά από τη φύση και η φύση έχει μια δύναμη την οποία πραγματικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να την, όχι να την κατανοήσει, να την φανταστεί. Θεωρώ ότι η ψυχή και η πνευματική δύναμη είναι μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα μία γραμμή η οποία για μένα είναι απαράβατη και αυτή είναι η ασφάλεια. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, μέχρι σήμερα δεν έχω εγκαταλείψει κάποια προσπάθεια, αλλά δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να εγκαταλείψω αν καταλάβαινα ότι κάποια στιγμή η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο. Όλες αυτές οι προσπάθειες ήταν επιτυχημένες γιατί σίγουρα ήμουν και τυχερός και η φύση με αγκάλιασε και με βοήθησε να μείνω μέσα σε αυτήν για πάρα πολλές ημέρες ή εβδομάδες. Αλλά επίσης πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι παίζει η προετοιμασία. Επομένως, για να θωρακίσω το σώμα μου σωστά, πρέπει να κάνω μια συγκεκριμένη και στοχευμένη προπόνηση. Σίγουρα όμως η καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι με μια πάρα πολύ σωστή προετοιμασία, ενδυνάμωση και σωστό τρόπο διατροφής ένας άνθρωπος δεν έχει να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα στο παρόν ή στο μέλλον.
Και έρευνες πολλές το έχουν δείξει αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία, να ακούμε το σώμα μας και το πνεύμα μας, γιατί νομίζω ότι η υγεία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και η ασφάλεια σε έναν άνθρωπο. Για μένα το σημαντικό είναι να πάω στη φύση και να επιστρέψω πίσω στην καθημερινότητα λίγο καλύτερος άνθρωπος. Δεν έχει κάποιο για μένα κάποιο λόγο να αναπτύξω αισθήματα και συναισθήματα ματαιοδοξίας ή εγωισμού για να πω ότι το έχω κάνει 100 φορές, πρέπει να το κάνω και 101. Η φύση βάζει όρια, πρέπει να τα σεβόμαστε. Η δύναμη της φύσης είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος δεν μπόρεσε, δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει ποτέ να τα βάλει. Επομένως, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να σταματήσω κάποια προσπάθεια που θα αντιλαμβανόμουν ότι απλώς δεν μπορώ να τη βγάλω. Το ερχόμενο καλοκαίρι μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν και το Ίδρυμα Εκατερίνη Λασκαρίδη θα ταξιδέψουμε στον Αρκτικό ωκεανό 25 μέρες με εστιαφόρο για να γυρίσουμε ένα ντοκιμαντέρ για την προστασία της Αρκτικής. Από εκεί και πέρα τον ερχόμενο χρόνο θα ταξιδέψω ξανά στην ίδια περιοχή για να τρέξω έναν αγώνα 500 σχεδόν χιλιόμετρων. Ένας αγώνας αυτόνομος και διάρκειας σχεδόν 9 ημερών. Για μένα, ένα όνειρό μου που θα ήθελα να πραγματοποιήσω είναι σε κάποια χρόνια να έχω τη δική μου οικογένεια, τα παιδιά μου και να μοιράζομαι όλες αυτές τις όμορφες στιγμές μαζί τους.